Η Volkswagen έχει μια πολύ δυνατή παρουσία στον χώρο των μικρομεσαίων crossover με τρία μοντέλα, το Taigo, το T-Cross αλλά και το T-Roc. Παρά τη στροφή προς τα αυτοκίνητα ελευθέρου χρόνου, η παραδοσιακή λύση του Polo παραμένει ένα δυνατό χαρτί για τον Group, έπειτα και από την πρόσφατη ανανέωση του μοντέλου. Η εμφανισιακή ανανέωση έρχεται να εξυγχρονίζει το μοντέλο, φέρνοντας το πιο κοντά στη σχεδιαστική φιλοσοφία της 8ης γενιάς του Golf. Μηχανικά δεν είναι καινούριο αυτοκίνητο. Ο χιλιάρης τρικύλινδρος TSI της δοκιμής αποδίδει 95 ύπους και 16 κιλά ροπής και συνδυάζεται με πεντάρι χειροκίνητο κυβότιο. Τα 0-100 έρχονται σε 10,8 δευτερόλεπτα και η κατανάλωση διατηρείται κάτω από τα 6,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Η κύληση χάρη στο μεγάλο προφίλ των ελαστικών με τις 15 ζάντες είναι αρκετά ποιοτική, με τον κινητήρα να μην παράγει έντονο κραδασμό παρά την τρικύλινδρη αρχιτεκτονική. Το πάτημα στο δρόμο χάρη στην πλατφόρμα MQB-A0 παραμένει από τα καλύτερα της κατηγορίας. Το κράτημα είναι αρκετά καλό και η πληροφόρηση αρκετή για το χαρακτήρα. Ο κινητήρας είναι αρκετός, αν και το κυβότιο είναι κάπως μακρύ και δυσκολεύει το έργο του. Εντός πόλης είναι στο στοιχείο του και παραμένει ευέλικτο και άνετο, παρά τη μικρή αύξηση στις εξωτερικές του διαστάσεις. Στο εσωτερικό η τεχνολογική αναβάθμιση είναι ευπρόσδεκτη. Νέα είναι η οθόνη πολυμέσων αλλά και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, με τις πλουσιότερες εκδόσεις να εξοπλίζονται με μεγαλύτερες οθόνες από αυτές της δοκιμής. Το τιμόνι και ο επιλογέας του κυβωτίου είναι και αυτά καινούρια. Τα υλικά του ταμπλό είναι βελτιωμένα, με τους χώρους να παραμένουν από τους καλύτερους στην κατηγορία και το port bagage να φτάνει τα 351 λίτρα. Η εμφανισιακή και τεχνολογική ανανέωση του Polo επεκτείνει την πορεία του στην ελληνική αγορά ως μια πιο συμβατική λύση, με δυνατά του στοιχεία, τους χώρους, τη σχεδίαση, αλλά και την ευκολία που συνοδεύει τα μοντέλα της Volkswagen, με την τιμή του να ξεκινά από τα 19.200 ευρώ με τον TSI των 95 ύπων.